στο πλευρό και αρρωγό των επιχειρήσεων μελών του που πλήττονται από την πανδημία, την ώρα μάλιστα που η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων βρίσκεται στο κόκκινο και άρα έχουν τεθεί σε ισχύ περιοριστικά μέτρα και αναστολή λειτουργία σε ορισμένες κατηγορίες των επιχειρήσεων, είναι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Δημητρίου, μίλησε και αυτός για στοχοποίηση ενός κλάδου αυτού των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο κύριος Δημητρίου έκανε γνωστό πως ήδη από την Πέμπτη το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έχει αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ επιστολή με την οποία ζητά την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 της περιφέρειας Ηπείρου τουλάχιστον στο διπλάσιο και πιο συγκεκριμένα στα 60 εκατομμύρια, την ώρα που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου φαίνεται πως ένα μεγάλο ποσό από το 1,5 δις ευρώ που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις περιφέρειες παραμένει αδιάθετο αφού μόλις τα 500 εκατομμύρια δόθηκαν για αυτό το σκοπό. Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων από εχθές βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, άρα λοιπόν έχουν ξεκινήσει τα μέτρα αποκλεισμού κάποιων επιχειρήσεων και ειδικά έχει στοχοποιηθεί ο κλάδος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι έτοιμο να συμπαρασταθεί σε όλους τους επαγγελματίες, γιατί αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι η οικονομία δεν στηρίζεται μόνο σε έναν κλάδο και ούτε φταίει για την εξάπλωση του κορονοϊού μόνο ένας κλάδος. Έχουμε ζητήσει συνολική ευθύνη όλων των πολιτών, όλων των θεσμών, των κυβερνώντων και όχι μόνο αυτά τα πράγματα πληρώνουν μέλη του Επιμελητηρίου που ασχολούνται με τα υγειονομικά καταστήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα αναλάβει κάποιες δράσεις. Ήδη από εχθές στείλαμε επιστολή στον κύριο Σκάλκο, στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι ώστε τα χρήματα που έχουν εγκριθεί για την μη επιστρεπτέα προκαταβολή, τα 30 εκατομμύρια, τουλάχιστον να διπλασιαστούν. Γνωρίζουμε πολύ καλά και πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι τα χρήματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ξεπερνάνε το 1,5 δις. Και ξέρουμε όλοι ότι οι εγκρίσεις που δοθήκαν στις περιφέρειες δεν πλησιάζουν καν τα 500 εκατομμύρια. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, τα υπόλοιπα χρήματα προς ποια κατεύθυνση θα πάνε. Είδαμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ήδη τετραπλασίασε το ποσό από 10 εκατομμύρια σε 40 εκατομμύρια, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν μια μεγάλη βαθιά ανάσα. Εκεί όμως, αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου, η πρόταση ήταν από όλους τους Δήμους, από όλους τους φορείς, όλα τα επιμελητήρια και την ίδια την περιφέρεια. Εμείς λοιπόν εδώ θα πρωτοστατήσουμε και ζητάμε να ξεκινήσει αυτή η ενότητα, να ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση, έτσι ώστε να στηριχθεί η περιφέρεια της Ηπείρου, να στηριχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, να στηριχθούν τα καταστήματά μας. Με το κλίμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην οικονομία, νομίζω ότι δεν υπάρχει αύριο. Την ίδια ώρα το Επιμελητήριο μελετά νέες προτάσεις προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις μέλη του στην αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών και άλλων σημαντικών ζητημάτων. Ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι 14 μόνο ημέρες. Ξέρουμε ότι με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αυτό θα είναι ένας μήνας ολόκληρος. Άρα λοιπόν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ξεκινάει από σήμερα να μελετά προτάσεις έτσι ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, των Γενικών Συνελεύσεων Διοικητικών Συμβουλίων και τέλος ζητάμε επιτέλους να βγουν τα αποτελέσματα από τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων για τον κλάδο μεταποίησης και τουρισμού τη στιγμή που η υποβολή τους έχει τελειώσει από τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο αντίστοιχα. Πότε επιτέλους θα βγουν τα αποτελέσματα για να υπάρχει τουλάχιστον μια οικονομική μόχλευση. Το Επιμελητήριο λοιπόν είναι εδώ να δέχεται τηλεφωνήματα από προβλήματα των επιχειρηματιών, να λύνει και να βοηθά τους επιχειρηματίες και τα μέλη τους, έτσι ώστε όλοι μαζί, σαν μία γροθιά, να μπορέσουμε να περάσουμε αυτόν τον μεγάλο κυκαιώνα, που δεν θα είναι μόνο οι 30 μέρες που έρχονται, αλλά δυστυχώς θα είναι παραπάνω από 3 μήνες. Ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε και στα μέτρα που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, χαρακτηρίζοντάς τα ως κατώτερα των περιστάσεων. Είχαμε ζητήσει από τον Δήμο Ιωαννιτών να πάρει κάποια επιπλέον μέτρα
για τις επιχειρήσεις και για τον χώρο εστίασης. Δυστυχώς, τα μέτρα που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατώτερα των περιστάσεων. Δεν είναι σε σύγχυση ούτε η επιχειρηματικότητα ούτε το επιμελητήριο. Λυπούμαστε που η απόφασή τους, παρά τις ενέργειές μας, παρά τις προτάσεις μας, είναι μέτρα που επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία οικονομική ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις. Σύγχυση δεν υπάρχει ούτε στην επιχειρηματικότητα ούτε στο επιμελητήριο. Οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει στο Δήμο Ιωαννιτών και προχθές πριν την Οικονομική Επιτροπή είχαμε ξαναεπισημάνει ότι δεν πρέπει να δούμε μόνο τις ελαφρύνσεις στα ανταποδοτικά τέλη, υπήρχε άλλη μία λίστα 10 προτάσεων, δυστυχώς αγνοήθηκαν. Άρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε καμία σύγχυση, οι επιχειρηματίες δεν έχουν καμία σύγχυση, απλά βλέπουμε πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται την βοήθεια και την στήριξη της τοπικής οικονομίας.